της αντιπαράθεσης που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και ώρες από τη μια πλευρά και από την άλλη. Τελευταίες εβδομάδες. Τελευταίες, εγώ θα πω τις τελευταίες 2-3 μέρες, ας μην πω τις τελευταίες εβδομάδες. Εννοείς πιο... ναι, το... τα ακραία. Κοιτάξτε, δεν θέλω να το να μπω... Είναι μια θλιβερή λίγο συζήτηση αυτή και απλώς το μόνο που θέλω να πω με κατηγορηματικό τρόπο ότι διαρκούντος του πένθους και υπάρχοντος του πένθους εξαιτίας των τραγικών απολειών τόσων ανθρώπων, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση με το πένθος να σκιάζει τα πάντα ουσιαστικά ακόμα, οτιδήποτε άλλο που σε αυτά που αναφέρεται, ανεξάρτητα ποιος έχει την ευθύνη, ποιος κάνει τα πολλά, ποιος κάνει τα λίγα, ποιος εγκαλεί ή δεν εγκαλεί κλπ, είναι πέρα από την λογική μου, τη φιλοσοφία μου και νομίζω και την αισθητική μερικές φορές των ανθρώπων. Νομίζω ότι θέλει πολύ προσοχή και σεβασμό στους νεκρούς και συνέστηση της δύσκολης κατάστασης που αντιμετώπισε η χώρα αυτές τις μέρες. Να μείνουμε λίγο στα θέματα που απορρέουν και ξεκίνησαν από την Φωνική Πυρκαγιά. Χθες ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό το νέο σχήμα, ο νέος φορέας που θα αντικαταστήσει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο και ήθελα να μας απαντήσετε στο βαθμό που το έχετε μελετήσει το θέμα, γιατί είναι καινούργιες οι ανακοινώσεις, στην κριτική ότι είναι αρκετά γραφειοκρατικός και εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς και μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργίες. Με δεδομένη και την προηγούμενη θητεία σας σε αντίστοιχο Υπουργείο. Σωστά. Μόνο ότι δεν είμαι από τους υπουργούς οι οποίοι έχουν άμεση εμπλοκή λόγω αρμοδιοτήτων και αντικειμένου του Υπουργείου τους στα συγκεκριμένα θέματα. Είστε όμως και μηχανικός, οπότε έχετε μια πιο ολοκληρωμένη. Θα σας πω ότι η ανάγκη για έναν ενιαίο φορέα πολιτικής προστασίας δεν έχει διαπιστωθεί αυτές τις μέρες για πρώτη φορά. Στα πλαίσια των προηγούμενων κυβερνήσεων πολλές φορές είχε καταρχήν διαπιστωθεί μια τέτοια ανάγκη, η οποία όμως δεν προχωρούσε στην υλοποίησή της. Δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν προχωρούσε. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για την ανάγκη ενός ενιαίου, πιο συντονισμένου, πιο αποφασιστικού, πιο ενιαία καθοδηγούμενο φορέα, νομίζω αυτή η ανάγκη είναι αυτονόητη. Τα προβλήματα είναι πολύ πιο σύνθετα, δεν μπορεί να είναι κάθε υπηρεσία με μια σχετική αυτοτέλεια, χρειάζεται μια ενιαία καθοδήγηση σε τέτοιες περιπτώσεις εκτάκτων των αναγκών. Τώρα ότι τέτοιες καταστάσεις δημιουργούν μια διοικητική μηχανή, η οποία πρέπει να προσέξουμε, να είναι αποτελεσματική, να αποφύγει παθογένειες που υπάρχουν μέσα σε φορείς της δημόσιας διοίκησης, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από το να αντιμετωπίσει αυτές τις παθογένειες, το να μην δημιουργείς τίποτα, το να αφήνεις τα πράγματα όπως είναι. Όταν διαπιστώνεις ότι χρειάζεται περισσότερο ενιαία καθοδήγηση σε τέτοιες πλευρές, σε τέτοιες φάσεις, σε τέτοιες δύσκολες και τραγικές καταστάσεις, αφού το διαπιστώνεις μάλλον, θα πρέπει να πάρεις και τα κατάλληλα μέτρα. Εξάλλου, είναι χαρακτηριστικό ότι και όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και άλλες πλευρές, νομίζω και η αντιπολίτευση καταρχήν, στο ζήτημα αυτό, και αυτό είναι θετικό. Συνενή. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στα όσα περιλαμβάνονται στα περί του καινούργιου φορέα, της καινούργιας αντιμετώπισης του προβλήματος, προβλέπεται και με αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια η ανάδειξη και της διεύθυνσης, ας πούμε, του φορέα αυτού. Αλλά ακριβώς η ανάγκη των διαφόρων επιμένους φορέων, η ανάγκη συντονισμού άμεσου και με νέο κέντρο των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των ζημιών, των ζητημάτων αυτών, ιδιαίτερα καταστροφές φυσικές και τα ακραία φυσικά φαινόμενα όπως αυτό που ζήσαμε, αλλά και άλλα, σεισμοί κλπ, χρειάζονται το συντονισμό και την ενιαία καθοδήγηση των επιμέρους φορέων, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς εμπλέκονται και σωστά στο ζήτημα. Πιστεύω ότι αυτό θα λειτουργήσει πιλωτικά, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τη συγκέντρωση δηλαδή και τη δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου, γιατί υπάρχουν και άλλα κομμάτια της δημόσιας διοίκησης και της κρατικής μηχανής, τα οποία είναι διάσπρατα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τώρα που είσαστε σε θέση υφυπουργού και έχετε περάσει και από άλλες θέσεις από την κυβέρνηση. Λοιπόν, ότι υπάρχουν κομμάτια τα οποία τα διαχειρίζονται διάφορα υπουργεία, ενώ θα έπρεπε να είναι σε έναν συγκεκριμένο φορέα. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει πιλωτικά. Προκειμένου να συγκεντρωθούν οι αρμοδιότητες, προκειμένου να υπάρχει ένα κέντρο το οποίο θα αποφασίζει, να υπάρχει μια ομάδα η οποία θα αποφασίζει, την οποία θα έπρεπε ήδη να είχαμε.
όχι μόνο τώρα, θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί. Και αυτό φαίνεται ότι το μεταπολιτευτικό μοντέλο σε πολλά σημεία, κύριε Υπουργέ, έχει χρεοκοπήσει. Ναι. Λοιπόν, αυτό δείχνει. Ναι, δεν ήθελα να το γενικεύσω την κουβέντα, γιατί θα πάει πολύ μακριά. Ποια είναι η δημόσια διοίκηση, πώς φτιάχτηκε, γιατί είναι αυτή που είναι κλπ. Ας μείνουμε στο ζήτημα που αντιμετωπίζει, νομίζω, με έναν τρόπο ή μπορεί να αντιμετωπίσει με έναν τρόπο αποτελεσματικό και πολύ πιο σωστό από ό,τι μέχρι σήμερα την υπόθεση των ακραίων αυτών φαινομένων, των φυσικών καταστροφών κλπ. Πάντως, αρκετοί μιλούν και όχι κατά ανάγκη σφοδρά αντιπολιτευόμενοι. Ότι στα θέματα των θεσμικών παρεμβάσεων σε επίπεδο διοίκησης έχετε σημειώσει καθυστερήσεις. Ως κυβέρνηση εννοώ. Κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να μπω σε μια δικαιολογία. Γιατί αυτό δικαιολογία, δεν αφορά, κύριε Υπουργέ, σε μια λογική δικαιολόγηση. Δεν αφορά μόνο τις καταστροφές. Θα σας πω κάτι ειλικρινά. Και την παραγωγικότητα της χώρας βοηθά, θα σας πω κάτι ειλικρινά. Θα σας πω κάτι ειλικρινά. Επειδή το βιώνουμε. Είναι γεγονός ότι τα χρόνια αυτά που έχουμε πίσω μας ως κυβέρνηση, τα 3-3,5 χρόνια, η ενασχόλησή μας εξ αντικειμένου, σε καθοριστικό βαθμό, σε πάρα πολύ βαθμό, έχοντας ρίξει όλα τα βάρη, όλο το βάρος μας στην αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης, των μνημονίων αυτής της χρεοκοπημένης χώρας που παραλάβαμε, γιατί έτσι είναι, όπως και να το κάνουμε, όσο και να μην θέλω να ρίξω τις προηγούμενες ευθύνες, παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη χώρα. Και να σας πω και κάτι, εμείς δεν θα είμαστε κυβέρνηση αν η κατάσταση δεν ήταν τόσο τραγική, τόσο τρομακτικά δύσκολη. Θα λειτουργούσε το μηχανάκι τους, υπερχρεώνουμε τη χώρα, μπουκώνουμε τους δικούς μας και θα ήταν τα πράγματα μια χαρά. Εμείς αναλάβαμε ότι τα πράγματα δεν ήταν μια χαρά, ήταν τραγικά και ο κόσμος είπε εσάς. Έτσι δεν είναι. Είναι γεγονός ότι πολλά πράγματα στο διάστημα αυτό, μικρό, μεγάλο, δεν έχει σημασία, δεν προλάβαμε να το πω έτσι, να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί ακριβώς το μεγάλο ποσοστό της έγνοιας μας, και ήταν αναπόφευκτο αυτό, ήταν στα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, να βγούμε από τη μέγενη των μνημονίων, να φύγουμε από το πρόγραμμα, να αποκτήσουμε τους βαθμούς εκείνους εθνικής κυριαρχίας στην ανάλυση, για να μπορούμε να ασκήσουμε κάποιες πολιτικές, πράγμα το οποίο δεν ήταν δεδομένο. Μην το βλέπουμε τώρα. Τώρα και σωστά λέμε, βγαίνουμε αύριο, ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης το έχει καταλάβει πλέον, ενώ έλεγε. Τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά με αναγκάζει κουβέντα. Πριν από 2-3 μήνες δεν μας έλεγε ότι δεν θα βγούμε από το μνημόνιο, ότι θα υπάρχει τέταρτο μνημόνιο, ότι παρακαλούσε τον κύριο Μοσκοβισή να μην υποχωρήσει το ζήτημα της περικοπής των συντάξεων. Όλες αυτές οι δυσκολίες μας αναγκάζανε να ρίξουμε όλο μας το βάρος εκεί και πολλές άλλες πλευρές πήγαν στην πάντα. Δέστε το εξής, δέστε ένα άλλο ζήτημα, επειδή μιλήσαμε για παθογένειες. Δέστε το ζήτημα της φοροδιαφυγής. Δέστε τι γίνεται με τη φοροδιαφυγή. Αυτό το απλό πράγμα. Κόβω ή δεν κόβω αποδείξεις. Μια τεράστια πληγή που την πληρώνουμε όλοι σε τελευταία ανάλυση. Κόβω ή δεν κόβω αποδείξεις. Λέω δηλαδή, που είναι και πλευρά της. Εγώ θα πιάσω πλευρά του διοικητή. Κόβω ή δεν κόβω συντάξεις. Εδώ είναι το θέμα. Που είναι και πλευρά του διοικητή. Γιατί λέτε τώρα για την αυτονόμηση των πολιτικών επιλογών, λοιπόν, και αποφάσεων. Κύριε Υπουργέ, είπατε θα βγούμε από τα, βγαίνουμε από τα μνημόνια, από το στενό κορσέ στις 20 Αυγούστου. Η Επιτροπή βέβαια και ο έλεγχος θα συνεχιστεί όπως συνεχίζεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα. Λοιπόν, και ένα από τα ερωτήματα από αυτή τη στιγμή απασχολεί πολύ κόσμο και είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουν εκτεθεί και στους συναδέλφους σας, λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες, τους προηγούμενους καιρούς, είναι το εξής. Τι θα γίνει με το θέμα των συντάξεων? Υπάρχει δυνατότητα να μην κοπούν οι συντάξεις? Υπάρχει δυνατότητα να επανεξετάσει τα μέτρα η κυβέρνηση και να μην φτάσουμε σε αυτό το μέτρο, στην εφαρμογή του? Και σε προέκταση του ερωτήματος του Γιάννη, σε ποιο βαθμό αυτή η αυτονομία εξασφαλίζεται μετά τις 21 Αυγούστου, όταν υπάρχουν ψηφισμένα μέτρα, τα οποία, κάποια από τα οποία θέλετε να αναιρέσετε, και αυτό ενδεχομένως είτε να θεωρηθεί μονομερής ενέργεια ή να έχουμε νέες επιπλοκές σε σχέση με την Επιτροπή, με την επίβλεψη των δανειστών κτλ. Θέσατε νομίζω δύο ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά και κέρια και χρειάζεται πολλές φορές να τα επαναλάβουμε για να γίνουν και κατανοητά. Ξέρετε το ζήτημα πόσο αυτόνομοι θα είμαστε την επομένη σε σχέση με το πώς είμαστε πριν. Πριν υπήρχε μια απόλυτος έλεγχος της οποιασδήποτε ενέργειάς σου. Όχι μόνο προς το στόχο που πρέπει να βάλεις, αν πρέπει ας πούμε το πλεόνασμα να είναι τόσο της εκατό, αλλά και ως προς τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρεις για να υλοποιήσεις αυτό το στόχο. Η δεύτερη πλευρά, το δεύτερο σκέλος τώρα έρεται. Δηλαδή, φυσικά θα υπάρχουν στόχοι. Σε μια υπερεθνική, οικονομική και όχι μόνο οντότητα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχεις απόλυτους βαθμούς ελευθερίας. Όπως έχεις το δικαίωμα και απαιτείς, ενίσχυσέ με εκεί, δώσ' μου ΕΣΠΑ από εδώ, φέρε μου τα προγράμματα ευρωπαϊκά, εκείνα κλπ.
Βοήθησέ με τώρα στις δύσκολες στιγμές. Άλλο τόσο ταυτόχρονα έχεις και υποχρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και οι πιο ευνομούμενοι, αν υπάρχουν τέτοιες χώρες από άψη οικονομίας, έχει συγκεκριμένες ρήτρες και συγκεκριμένες υποχρώσεις. Το ζήτημα όμως είναι συγκεκριμένους στόχους, δηλαδή να πιάσει. Το ζήτημα είναι ότι πλέον από 20 Αυγούστου και μετά θα μπορούμε να επιλέγουμε εμείς τα μέτρα, τον τρόπο δηλαδή, το πώς. Για να πιάσουμε κάπου στόχους. Καταλάβατε. Δηλαδή, δεν θα σου λέει θα κόψει από εκεί για να πιάσει το στόχο. Να πιάσει το στόχο. Αλλά εγώ δεν θέλω να κόψω από εκεί. Θέλω να επιβάλλω εκείνο. Νομίζω γίνομαι αντιληπτός ως το ζήτημα της αυτονομίας. Τώρα, το κέριο πρόβλημα των συντάξεων. Γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζετε και εσείς καλά και οι τηλεθεατές, ότι είναι ένα μέτρο που επιβλήθηκε με επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν από χρόνο. Το οποίο ένα χρόνο. Και διότι θεωρούσε, αυτό είναι το βασικό, διότι θεωρούσε. Με τη γνωστή του, όλο αυτό κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πολύ απαισιόδοξη πρόβληψη για την ελληνική οικονομία, θεωρούσε ότι θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα ότι αποδείχθηκε ότι είναι, και εξαιτίας αυτού έλεγε, επέβαλε 1η-1η-19 να έχουμε σε ένα μεγάλο αριθμό συντάξεων να έχουμε μείωση, να το πω έτσι απλά. Αυτή του η πρόβλεψη, η εντελώς απαισιόδοξη, δεν επαληθεύτηκε. Δεν επαληθεύτηκε. Είναι πολύ απλό αυτό που λέω. Και είναι και συγκεκριμένο. Δεν επαληθεύτηκε. Τα πλεονάσματα με τη θυσία του ελληνικού λαού, με την κυβερνητική τακτική, πιάστηκαν και με το παραπάνω. Άρα, τελειώνοντας το μνημόνιο, ολοκληρωμένου του τρίτου προγράμματος στον Αύγουστο, τώρα, τις επόμενες εβδομάδες, έχουμε όλο το δικαίωμα, έχουμε όλο το δικαίωμα και την υποχρέωση φυσικά να ξαναθέσουμε το ζήτημα αυτού στο ζήτημα του σκεπτικού που σας, στη βάση του σκεπτικού που σας ανέφερα προηγούμενα. Και επαναδιαπραγμάτευση δηλαδή. Και αν πούνε όχι. Φυσικά, ένα λεπτό. Κοιτάξτε, επειδή ακόμα είμαστε στις κρίσιμες μέρες εξόδου. Δεν μπορεί κανείς να ξετυλίξει το σχέδιό του ολόκληρο. Η βασική μας όμως κατεύθυνση είναι αυτή που ακολουθήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Εμείς δεν θα κάνουμε, με βάση την πρόβλεψη που συνολικά κάνουμε, αυτό, του κεφαλιού μας. Να είμαστε σαφές. Όλο το προηγούμενο δεν κάναμε του κεφαλιού μας ό,τι είχαμε υπογράψει. Όταν μας βάραν τον Ιταλό, ξεκίνησαν οι πολιτευτές και είπαν ή Brexit ή κακή συμφωνία. Ή κακή συμφωνία. Είπαμε δεν θα πάμε στον Brexit και ευτυχώς είπαμε δεν θα πάμε στον Brexit και δεχθήκαμε την κακή, το ξέραμε, συμφωνία. Την υλοποιήσαμε επειδή την είχαμε υπογράψει χωρίς τζάμπα μαγκές, αλλά τίποτα περισσότερο, φυσικά και τίποτα λιγότερο. Αυτή την τακτική θα ακολουθήσουμε και τώρα και πιστεύω ότι είμαι, θα έλεγα, συγκρατημένο αισιόδοξο ως προς την έκβαση και αυτής μας της προσπάθειας. Και για το αφορολόγητο, βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο η συντάξη, είναι και το θέμα του αφορολόγητου. Εννοείται. Το οποίο το ξεχνάμε. Εννοείται για το 20, για το 2020. Ναι. Κύριε Φασουλά, μέχρι το 2020 θα τρέξει πολύ νερό στο ποτάμι. Άρα το συγκρατημένο αισιόδοξο να το ερμηνεύσω, κύριε Υπουργέ. Και να πω ότι ταυτόχρονα στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου, δηλαδή στο διάστημα Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, είναι 4 μήνες, είναι μεγάλο διάστημα, θα προχωρήσουμε σε ενέργειες άλλες ελάφρυνσης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων στη χώρα μας, ιδιαίτερα αυτών που πλήρωσαν πιο βαριά από όλους την κρίση και τις συνέπειες της τα προηγούμενα χρόνια. Θα προχωρήσουμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού και θα δούμε για το 19 συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις. Αυτά θα τα μάθουμε στη ΔΕΘ. Και ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων. Εννοείται ότι θα τα μάθουμε τα περισσότερα. Θα τα μάθουμε στη ΔΕΘ. Εντάξει, έχουμε συγκεκριμένους σταθμούς το επόμενο διάστημα, όπως αναφερθήκατε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον προϋπολογισμό. Όλα αυτά θα ισχύουν προφανώς. Και φυσικά το τέλος, δηλαδή η σταθμή είναι τέλος του μνημονίου. Έχουμε τη ΔΕΘ, έχουμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε τον προϋπολογισμό και φτάνουμε στο τέλος του 18. Δηλαδή φτάνουμε εκεί που όσες προβλέψεις αισιόδοξες έκανα πριν από λίγα λεπτά, που νομίζω θα επιβεβαιωθούν και με τη βούλα. Και θα έχεις όλο το δικαίωμα να είσαι συγκεκριμένος και πιεστικός, αλλά και πιστικός στο αίτημά σου για το θέμα των συντάξεων. Κύριε Υπουργέ, λέω το εξής, ότι αυτά όλα τα οποία μας λέει τώρα ο Υπουργός προφανώς θα ισχύσουν από 1η-1η-19, υποθέτουμε. Το ζήτημα του κατώτατου μισθού μπορεί και να ρωτήσει. Οι φοροελαφρύνσεις. Θα καταλογιστεί προεκλογικά. Μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Κριστιαν Κολομές το κρεμάει στο λαιμό του. Το άξιζε, έκανε μια εκπληκτική χούρσα. Τι απαντήσετε? Δεν κατάλαβα. Είναι κανείς που λέει επειδή θα γίνουν εκλογές, δεν ξέρω πότε, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, πότε θα γίνουν εκλογές. Το πρώτο πρέπει να πάρουμε μέτρα. Μετάλλιο. Προς Θεού.
Τώρα βγαίνουμε από το μνημόνιο, τώρα ανακτάμε βαθμούς μεγαλύτερης εθνικής κυριαρχίας και μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να μην τα κάνουμε. Δεν το λέτε, αλλά λέω το παράλογο και το αντιφατικό. Όχι, εγώ οφείλω να ρωτήσω και να προβοκάρω την κουβέντα για να... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ορισμένοι θα βρουν οτιδήποτε. Εδώ πήγαν στο Μοσκοβισί και πιέζουν τους Ευρωπαίους όταν να μην γίνει το μέτρο, να μην εφαρμοστεί. Να εφαρμοστεί η μείωση των συντάξεων. Το ξέρουμε τι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Το είπαν και επίσημα στο Μοσκοβισί όταν είχε έρθει εδώ τον προηγούμενο μήνα. Να μην τολμήσει να επηρεάσει το ζήτημα της απόφασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να κοπούν συντάξεις το 1/1/19. Είναι γνωστά αυτά. Αλλά ας μην μείνουμε. Αυτά είναι πολύ μίζερα. Είπατε προηγουμένως ότι θα υπάρξουν μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης, ελαφρύσεις και για τους συνταξιούχους, αλλά και για αυτοί που πλήρωσαν τα χαμηλά στρώματα. Και τα μεσαία στρώματα, τα κατώτατα, τα πιο αδύναμα, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων, μια κρίσιμη μάζα αριθμός συνταξιούχων, λοιπόν, όπου κόπηκε το ΕΚΑΣ. Είναι γνωστό ότι οι αποφάσεις πώς ελήφθησαν από τα προηγούμενα χρόνια και πώς εφαρμόστηκαν στην συνέχεια από την αρχή των μνημονίων. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτό το ποσό το οποίο έπαιρνε συνταξιούχος είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Να σας το πω σε νούμερα δηλαδή, και το γνωρίζετε πολύ καλά. Έπαιρνε συνταξιούχους 500 ευρώ και το ΕΚΑΣ ήταν περίπου 200 με 250. Και φτάνει η σύνταξη σήμερα να είναι 250 ευρώ. Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους θα υπάρξουν κάποια μέτρα για να αναπληρώσουν ένα μέρος του εισοδήματός τους. Κάποια ελάφρυνση. Κοιτάξτε, τώρα εγώ να κάνω εξαγγελία οικονομικών μέτρων και οικονομικών ελαφρύνσεων, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν πολύ ανεύθυνο εκ μέρους μου. Απλώς να πω ότι το ΕΚΑΣ αντιμετωπίστηκε με το σκεπτικό των δανειστών, των θεσμών, των συζητητών μας και με αυτών που διαπραγματεύτηκαμε, στη βάση ότι πρόκειται για μια οικονομική ενίσχυση, δεν έχει συνταξιοδοτική διάσταση και εξ αυτού περικόπηκε. Εμείς σε αυτή τη φάση, επαναλαμβάνω, είπα προηγούμενα πού θα ρίξουμε το βάρος μας. Φυσικά αναφέρεται ένα ζήτημα που ήταν αρνητικό τα χρόνια αυτά. Μπορώ να σας αναφέρω άλλα 15. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα. Θα μπει ένα νευρό, έχει σχεδιαστεί να μπει το νερό στα βλάκι. Σας είπα τα πρώτα βήματα και έπεται συνέχεια. Αθροίζοντας τις δηλώσεις και τις προηγούμενων ημερών, τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών για το θέμα των συντάξεων και άλλες δηλώσεις που έχουν ερωτηθεί και έχουν απαντήσει κυβερνητικά στελέχη, αφήνεται ανοιχτό ένα παράθυρο ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Θα το ξαναδούμε, θα επαναδιαπραγματευτούμε. Το 1/1/19. Ναι. Φυσικά, τι εννοείται, τι καινούριο είναι αυτό. Δεν θα κοπούν. Είπα ότι, σας το είπα και εγώ, ότι στο ζήτημα αυτό και του στόχου αυτού, αλλά περιμένοντας και τις εξελίξεις υπόλοιπες, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Δεν μπορώ να σας πω 100%, δεν ξέρω τι θα συμβεί ακριβώς αύριο. Αλλά έχει... πρώτα, σαν στόχευσή μας και σαν τεκμηριωμένη λογική απέτησή μας, σας την καταθέτω. Άρα λοιπόν, έχετε ήδη καταστρώσει σχέδιο, υποθέτω, γιατί αυτή η αισιοδοξία δεν μπορεί να είναι μια ρητορική, φαντάζομαι, για το ισόποσο των μέτρων που θα υποκαταστήσουν. Επαναλαμβάνω. Δείκτες της ελληνικής οικονομίας, οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, τα πλεονάσματα, τα περιθώρια, ο χώρος ο δημοσιονομικός, ο οποίος έχει δημιουργηθεί, η σχετική σε εισαγωγικά άνεση να κάνεις κάποια πράγματα, υπάρχει. Υπάρχει εξαιτίας, επαναλαμβάνω, χάρης στις θυσίες του ελληνικού λαού και στην τακτική που ακολούθησε η κυβέρνηση. Μια, νομίζω, υπεύθυνη και μετρημένη τακτική. Στη βάση αυτών των στοιχείων. Σε αυτά τα στοιχεία εδράζεται και το αίτημά μας να ξαναδούμε θέματα όπως αυτό που αναφέρατε, τα οποία σήμερα δεν έχουν δικαιολογητική βάση. Δηλαδή, όταν λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σου επιβάλλω αυτό το μέτρο, διότι δεν θα πιάσει το στόχο εκείνων και το στόχο εκείνων τον πιάνει και τον υπερβαίνει, καταλαβαίνετε, έχει όλο το δικαίωμα και όλη την επιχειρηματολογία την απαραίτητη για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό για το οποίο μιλάμε. Δυστυχώς όμως για εμάς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λέω δυστυχώς ή ευτυχώς για εμάς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λοιπόν, κρατάει και αυτό που λέμε, μετράει και το δίκτυο εμπιστοσύνης. Δηλαδή, αν εφαρμόσεις αυτό, εγώ αυξάνω το δίκτυο εμπιστοσύνης στη δική σου στις διεθνείς αγορές. Αν δεν εφαρμόσεις αυτό, τότε έχεις θέμα. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν εννοείται, δεν ξέρω τι εννοείται. Φυσικά εννοώ σε σχέση με αυτά τα οποία γενικώς, έχει πει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να εφαρμοστούν. Ένα λεπτό. Επαναλαμβάνω και θέλω να ακουστεί πολλές φορές αυτό. Όλα ξεκινήσαν υπό μία έννοια το καλοκαίρι του 2015. Τότε μας επιβάλλαν έναν χωρίς δυνατότητα επεκφυγής, έναν εκβιασμό.
ή Brexit ή φεύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σας επιβάλλουμε μια κακή συνθήκη που θα την υλοποιήσετε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εμείς είπαμε όχι Brexit. Δεν θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα υποστούμε αυτή τη συνθήκη και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε τη συμφωνία αυτά με όσο γίνεται πιο ανώδυνο τρόπο, όσο γίνεται για τον κόσμο και για τις πλατικές λαϊκές μάσες. Σε αυτό βρισκόμαστε. Τώρα στο τέλος αυτής της πορείας βρισκόμαστε. Έτσι, στο τέλος αυτής της πορείας. Επομένως, κάτω από αυτό το φως να δείτε και τη διάσταση στην οποία θέτεται. Λοιπόν, επειδή δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τελειώσει. Γιατί υπάρχουν και οι δείκτες οικονομίας, είχαμε την ανεργία. Ξέρω εγώ, ήθελα να ρωτήσουμε και για τα πλεονάσματα, αν είναι βιώσιμα. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα. Έβαλε ένα αστερίσκο το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Αν η ανεργία είναι εποχική, η πτώση της ή έχει άλλα χαρακτηριστικά. Εντάξει, να σου πω κάτι για την ανεργία, επειδή είναι πολύ σημαντικό και απασχολεί όλο τον κόσμο. Χαρτοφυλακίου, ένα λεπτό. Γιατί είναι πολύ κρίσιμο και ενδιαφέρον πολύ κόσμο. Επειδή το ζήτημα της ανεργίας απασχολεί όλο τον κόσμο και πολύ λογικό είναι. Το ότι έπεσε κάτω από το 20% είναι πολύ σημαντικό, όχι απλώ συμβολικό, αλλά πολύ σημαντικό. Ως προς το, μα τι είναι αυτά που λέτε, αυτές δεν είναι μόνιμες θέσεις, είναι θέσεις με συμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Η μέτρηση της ανεργίας όλα τα χρόνια αυτά γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Τη στιγμή δηλαδή που κάνω τη μέτρηση, ποιος εργάζεται και ποιος δεν εργάζεται. Αυτό είναι αυτό. Δηλαδή διεθνώς παραδεδεγμένο αυτό. Ωραία. Δεν είναι καμιά δικιά μας πατέντα για ανακάλυψη. Άρα είναι πολύ αξιόπιστο, δεν είναι δικιά μας μέτρηση, είναι των αρμοδίων αρχών. Ναι, άλλωστε ότι το δίνει και η ανεργία αργά, βασανιστικά αλλά σταθερά πέφτει. Λοιπόν, πάμε στα, Χρήστο, να έρθουμε στα δικά σας, το χαρτοφυλάκιο το δικό σας. Λοιπόν, καταρχήν, έχουμε αύξηση των προσφυγικών ροών το τελευταίο διάστημα? Όχι, αύξηση θα έλεγα. Αύξηση, όχι, δεν έχουμε, θα έλεγα, αύξηση. Αλλά υπάρχουν όχι αυξημένες, αλλά συνεχείς ροές από τα παράλια της Τουρκίας και από τον Εύρο προς το ελληνικό έδαφος, είτε τα νησιά μας, είτε τον Εύρο, είτε τον ομό Εύρο, τον χώρα μας. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά δεν είναι αυξημένες, είναι υποέλεγχο, αλλά οπωσδήποτε δεν σταματάνε. Υπάρχουν μέρες που δεν έχεις καμία φυσικά προσέλευση υπηκόου τρίτης χώρας από τα αντιπαράλια, μιλώντας για τα νησιά μας, αλλά υπάρχει συνεχής ροή και συνεχής προσπάθεια από εμάς να μεταφέρουμε στην υπηρετική χώρα, σε κατάλληλους χώρους, ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα να φύγουν και πρέπει αλλά και μπορούν, σύμφωνα με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να φύγουν από τα ελληνικά νησιά για να ελαφρύνουμε τα πραγματικά υπερφορτωμένα ελληνικά νησιά. Πάμε σε αυτό. Τα τρία ελληνικά νησιά. Εντάξει, ήθελα πότε θα γίνει και πώς θα γίνει? Αυτό είναι δεδομένη δέσμευση του Υπουργού και του Υπουργείου για το φθινόπωρο. Δηλαδή, τέλη Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουμε καταφέρει μια γενναία ισχυρή αποσυμφόρηση. Οι οποίοι θα μεταφερθούν, οι άνθρωποι αυτοί, Μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα, σε χώρους κατάλληλους που διαμορφώνουμε, ενισχύοντας κυρίως ενισχύοντας τη χωρητικότητα των υπαρχουσών δομών. Να μεταφερθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι γίνεται με αυτές τις συμφωνίες? Δεν είπα στην υπηρετική χώρα, είπα. Συγχωρείτε, άλλο λέω. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό το θέμα, λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα το να μεταφερθούν άνθρωποι από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα? Θέτεται άλλο ζήτημα τώρα. Ναι. Θέτεται το ζήτημα τι θα γίνει με το θέμα της κατανομής. Ακριβώς. Του προσφυγικού μεταναστευτικού πληθυσμού που επιβαρύνει κυρίως τις χώρες της πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία. Τι θα γίνει με τις υπόλοιπες χώρες, κυρίως με αυτές που αρνούνται κατηγορηματικά, λες και δεν τις αφορά, να πάρουν έστω και έναν από αυτούς τους ανθρώπους, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Αυτή είναι μια συνεχής προσπάθεια, την οποία δεν μπορεί να την επιβάλλει η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή πάντως η ροή από την Ελλάδα προς άλλες χώρες, έστω και αν είναι επιθυμία των συγκεκριμένων μεταναστών προσφύγων, η κάνουλα αυτή είναι, δεν υπάρχει. Η ροή αυτή δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, ή είναι πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Και αν θέλετε, το κύριο πρόβλημα σήμερα στη χώρα μας ως προς αυτό το ζήτημα που θέτετε, με δεδομένο, και αυτό σιγά σιγά αρχίζουν να το καταλαβαίνουν και οι διάφοροι Ευρωπαίοι που θεωρούν δεν τους αφορά το ζήτημα, είναι ότι το ζήτημα το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα. Ναι, και συνδέεται με την ενιαία πολιτική ασύλου, κύριε Υπουργέ. Τι γίνεται με αυτό? Αυτό που θα αναφέρω τώρα είναι ακριβώς ένα στοιχείο μιας τέτοιας πολιτικής. Το ότι πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη, αναλογική κατανομή του προσφυγικού μεταναστευτικού πληθυσμού, ο οποίος εισέρχεται στην Ευρώπη, στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης. Δεν μπορεί να το βάρος να το υφίσταται μόνο η Ελλάδα, η Ιταλία ή η Ισπανία, οι χώρες πρώτης υποδοχής. Αυτό που είπα τώρα τόσο απλά, δίκαιη και αναλογική κατανομή, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη, να γίνει πράξη. Εκεί επιμένουμε και είναι βασικό στοιχείο αυτό μιας
κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο, η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Κοινή κύριε Υπουργέ, εμείς θα κρατήσουμε από αυτά τα οποία είπατε το θέμα ότι μέσα στο φθινόπωρο θα ξεκινήσει η αποσυμφόρηση των νησιών. Το φθινόπωρο θα έχουμε καταφέρει να είναι πολύ μειωμένος από τον σημερινό ο πληθυσμός στα νησιά. Παρόλο που δεν πιστεύουμε ότι θα σταματήσουν να έρχονται απέναντι, θεωρούμε ότι θα έχουμε καταφέρει μια ικανοποιητική μείωση. Είναι υπηρετική χώρα, υπάρχουν υποδομές, αυτή την περίοδο ετοιμάζονται υποδομές. Υπάρχουν και τις ενισχύουμε αυτές, κυρίως με την αύξηση της χωρητικότητας των υφιστάμενων και με το ξανάνοιγμα 2-3 καινούργια. Ποιες είναι αυτές οι 2-3 καινούργιες, ποιες είναι? Ποιες? Οι 2-3 καινούργιες. Είναι τα Ινόφυτα. Τα Ινόφυτα, όχι καινούργιες, δεν είναι καινούργιες. Είχαν για ένα διάστημα αδρανήσει, τεθεί υπό αναστολή και ξανανοίξαν. Πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό συνδέεται με το πρόβλημα που έχει η χώρα, αν έχετε διαπιστώσει ως Υπουργείο αρμόδιο για την πολιτική της χώρας τα θέματα αυτά, ότι έχει αλλάξει η αρχιτεκτονική των ροών από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή προς τις χώρες Μεσογείου. Και αυτό το ρωτάω επειδή παρατηρείται μία μετατόπιση προς τα δυτικά. Η Ισπανία τώρα είναι πολύ πιο... Έχει πολύ μεγαλύτερο θέμα σε σχέση με ό,τι είχε πριν από αρκετούς μήνες και τα 2-3 τελευταία χρόνια. Η αύξηση των ρόμπρων... Γιατί αυτό παίζει ρόλο στο τι θα γίνει με εμάς. Μάλιστα. Η αύξηση των ρόμπρων στην Ισπανία, όπως βλέπουμε το χάρτη της Μεσογείου, η αύξηση των ρόμπρων στην Ισπανία έχει να κάνει με την άρνηση της Ιταλίας να δεχθεί στα λιμάνια της αυτούς τους ανθρώπους που σκυλοπνίγονται κατά κάποιο τρόπο στην κεντρική Μεσόγειο. Δεν έχει σχέση ευτυχώς με εμάς. Η δική μας επιβάρηση είναι από τις χώρες, οι οποίες κυρίως από τις χώρες που έχουν πόλεμο, που αυτοί που το κάναν τους πολέμους αυτούς είναι και ορισμένοι από αυτούς που λένε δεν θέλουμε πρόσφυγες, δημιουργούν δηλαδή το πρόβλημα Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν κλπ. Και μετά λένε δεν θέλουμε και πρόσφυγες. Είναι άνθρωποι που έρχονται από εκείνες κυρίως τις περιοχές στη χώρα μας. Περιοχές που μαστίζονται από πολεμικές σειράξεις ενός πολέμου που ήταν τελείως άδικος και καταστράφηκαν χώρες οι οποίες ήταν ανεξάρτητα συμφωνούσες με το πολιτικό τους καθεστώς, αλλά ήταν χώρες αρκετά ευνομούμενες και οικονομικά αρκετά εύρωστες. Αναφέρομαι στη Συρία και στο Ιράκ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.